Σκασμένες φτέρνες, κάλλη, ξηρά και αφυδατωμένα πόδια. Η λύση είναι στα πόδια σας. Eubosuria 10% Foot Cream. Μειώνει και εμποδίζει το σχηματισμό των κάλλων. Αναδομεί, αναζωογονεί, ενυδατώνει και ανακουφίζει τα ταλαιπωρημένα πόδια. Για πόδια υγιή και τέλεια, με βελούδινη υφή, Eubosuria 10% Foot Cream. For me and my family, every single morning hides a secret. Super Breakfast combination of cereals and superfoods provides us all the nutrients and the blast of energy we need to deal with everyday life. Energy for an explosive start. It's our secret. Eubos Feminine. Ιδιαίτερα απαλό υγρό για τον καθημερινό καθαρισμό και περιποίηση της ευαίσθητης περιοχής της γυναίκας. Αναζωογονεί, ενυδατώνει, ανακουφίζει. Το Eubos Feminine προστατεύει την ευαίσθητη περιοχή με φυσικά ευεργετικά συστατικά και αποσμητική δράση. Eubos Feminine. Φροντίδα υγείας και ομορφιάς. Ενημερωθείτε από το φαρμακοποιό σας με την εγγύηση της Pharmex. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή 24 ώρες Ευρώπη. Έχω μαζί μου τον εξαιρετικό ευρωβουλευτή, τον κύριο Μίλτο Κύρκο. Yes. Σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Σας είδαμε πρόσφατα στο Sky News και στο BBC. Θα μας πείτε λίγο τα 3R, τι είναι? Ναι. Το πρόβλημα της πολιτικής της Ευρώπης για το προσφυγικό και για τη μετανάστευση μπορεί να απλοποιηθεί σε 3R, σε 3R όπως λέμε. Το ένα είναι το registration, δηλαδή πρέπει όποιος μπαίνει στην Ένωση να καταγράφεται πλήρως. Αυτό δυστυχώς η κυβέρνηση το ανακάλυψε φέτος. Ενώ από πέρσι τον Μάρτιο έπρεπε να είχαμε κάνει να είχαμε υλοποιήσει αυτή την πολιτική και η κυβέρνηση δεν ήθελε να το κάνει, γιατί θεωρούσε πως όλοι οι άνθρωποι που μπαίνουν στην Ευρώπη δικαιούνται καθώς δεν υπάρχουν σύνορα. Τελικά απεδείχθη και ήταν μία από τις υποχρεώσεις της χώρας μας να κάνουμε πλήρη καταγραφή. Δεν μπορεί να μπαίνει άνθρωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι, χωρίς να καταγράφουμε τα στοιχεία του για να το συνδυάζουμε με τις βάσεις που ήδη κρατάμε. Το δεύτερο R είναι το relocation. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως οι πρόσφυγες που είναι στην Ελλάδα, που έρχονται από ζώνες πολέμου, πρέπει να μεταφερθούν σε ευρωπαϊκές χώρες. Είναι η αλληλεγγύη που λέμε. Δεν μπορούν να μένουν στην Ελλάδα, δεν μπορούν να στηβάζονται. Πρέπει σιγά σιγά να παίρνουν το δρόμο, το νόμιμο δρόμο της διέλευσης των χωρών και να φτάνουν στους χώρους, στις χώρες προορισμού. Και το τρίτο R είναι το return, είναι η επιστροφή. Οι οικονομικοί μετανάστες, αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι που δεν έρχονται από ζώνες πολέμου, που μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους, αυτοί πρέπει να επιστραφούν. Τώρα μπορεί να γίνει αυτό σε συνεργασία με την Τουρκία, αν υλοποιηθεί τελικά η συμφωνία που ήδη έχουμε από τον Νοέμβριο, αλλά πρέπει πάντως με οποιοδήποτε τρόπο να βρούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι θα γυρίσουν στις χώρες τους που είναι ασφαλείς. Έρχονται για μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη, αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει το τεράστιο κύμα των προσφύγων, δεν μπορεί να δεχθεί και άλλα εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Πρέπει να τους βοηθήσει όμως τη χώρα τους. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Αυτά τα 3R λοιπόν είναι που δίνουν την ευρωπαϊκή απάντηση στο προσφυγικό. Γιατί κατά την άποψή σας καθυστερούν τα hot spots? Τα hot spots δεν καθυστερούν. Τα hot spots πολλαπλασιάζονται. Γιατί εκεί που περιμέναμε απλώς να έχουμε 5, όπως ήταν η πρώτη συμφωνία, και που η κυβέρνηση πάλι με την ίδια λογική, ότι ας μην κάνω σήμερα αυτό, μπορώ να αναβάλω για αύριο, τα καθυστερούσε, ξαφνικά βρέθηκε μέσα στο Γενάρη να έχει την απειλή ότι θα μας διώξουν από τη Σέγγεν, και αν δεν κάνουμε αυτά τα 5 hot spots. Όμως από τότε μέχρι τώρα οι ανάγκες έχουν μεγαλώσει, οι δρόμοι των Βαλκανίων έχουν κλείσει, και αυτό που βλέπουμε είναι πως οι άνθρωποι που συνεχίζουν να φτάνουν στη χώρα μας, πρέπει και να φιλοξενηθούν και να καταγραφούν 100% όπως είπαμε πριν. Άρα υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για hot spots και η κυβέρνηση τρέχει εναγωνίως να κάνει αυτό που μπορούσε να το έχει κάνει τόσους μήνες και να μην είναι τόσο πιεστικό. Ποιος το πληρώνει? Δεν είναι η κυβέρνηση ή εμείς, το πληρώνουν κυρίως οι πρόσφυγες, οι οποίοι κοιμούνται κάτω από τη βροχή, ξεπαγιάζουν και δεν έχουν. Κάτω από αντίξωες συνθήκες, είναι στιβαγμένοι οι άνθρωποι. Και πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι μιλάμε για ανθρώπους και όχι για αριθμούς. Το αλλά καλό είναι πως οι κάτοικοι των περιοχών που υποδέχονται πρώτοι τους πρόσφυγες, το έχουν καταλάβει αυτό. Από την αρχή η κυβέρνηση δεν το είχε καταλάβει. Οι άνθρωποι βοήθησαν τους πρόσφυγες, τους έσωσαν από τη θάλασσα, τους πήραν στο σπίτι τους, τους τάισαν, τους ζέστανα. Αυτό ήταν που έσωσε την τιμή της Ελλάδας και της Ευρώπης όμως.
Από εκεί και πέρα οι κυβερνήσεις καθυστερούν πάντα και έρχονται αργά. Η πρότασή σας για τη λύση του προσφυγικού ποια είναι? Τώρα υπάρχει, δεν μπορώ να κάνω εγώ μια πρόταση, υπάρχει μια διαπραγμάτευση που γίνεται με την Τουρκία. Η Τουρκία κρατάει το κλειδί του προσφυγικού. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποδεχθούμε όλους τους όρους που θέτει η Τουρκία, αυτά που ζητάει τα πάντα. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα το ένα κομμάτι που είναι τα χρήματα mm-hmm. πρέπει να το κάνουμε, ακόμη και αν δεν μας το ζητούσε η Τουρκία. Είναι χρήματα για Σύρους πρόσφυγες που ζουν, 3 εκατομμύρια από αυτούς που ζουν στην Τουρκία. Είναι γυναίκες, είναι παιδιά, είναι γέροι, είναι πολίτες οι οποίοι θέλουν αξιοπρεπείς συνθήκες. Αν η Ευρώπη έχει χρήματα να τους δώσει, που έχει, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, πρέπει να τα δώσει. Και το δεύτερο είναι η συζήτηση για τη βίζα. Εμείς ως Ελλάδα θέλουμε την φιλελευθερωποίηση της βίζας. Έχουν πιο πολλοί Τούρκοι πολίτες mm-hmm. στα νησιά μας και στη χώρα μας. Θα έλεγα πως είναι προς το συμφέρον του τουρισμού να αυξηθούν οι ροές και προς τις δύο μεριές του Αιγαίου. Κάποιες ευρωπαϊκές χώρες είχαν δυσκολίες, αλλά πιστεύω πως είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε. Άρα, οποιαδήποτε λύση θα περιλαμβάνει την Τουρκία. Να δούμε όμως αυτή να προσφέρει και αξιοπρέπεια στους πρόσφυγες και σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω σε αυτό. Έχετε πάρει κάποια πρωτοβουλία με την πολιτική σας ομάδα για την ναι. λύση του προσφυγικού? Είναι αλήθεια αυτό ότι με την επίσκεψη που είχε κάνει ο πρόεδρος Πιτέλα της ομάδας μας στο συνέδριο του ποταμιού, συνοηθήκαμε και προτείναμε και θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση της σοσιαλδημοκρατικής οικογένειας mm-hmm. που θα καλέσουμε όλους να δείξουμε ότι πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες πρώτης γραμμής και είναι αυτή τη στιγμή η χώρα που κυρίως δέχεται τους πρόσφυγες. Δεν μπορούν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν πως δεν βλέπουν το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Μεγαλύτερο μηχανοκίνητο γεγονός στην Ελλάδα 16 έως 17 Απριλίου στάδιο ειρήνης και φιλίας. Γιατί το μηχανοκίνητο είναι τρόπος ζωής. Με την πολυετή εμπειρία μας στον χώρο της μοτοσικλέτας και την αγάπη μας για τους δύο τροχούς, η Team 30 Φίλου σας εγγυάται την καλύτερη δυνατή ποιότητα εργασιών και ανταλλακτικών. Με βασική προτεραιότητα, την ασφάλειά σας. Αναλαμβάνουμε παντός είδους σέρβις, βελτιώσεις, αναπαλαιώσεις, όπως επίσης και διεκπεραιώσεις κταίου και αποζημιώσεις με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εθνικής Αντιστάσεως 59, Δάφνη. 210-76-23-423. Η Auto Support εδώ και 20 χρόνια σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες οδικής βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο. Με την επαγγελματική εμπειρία μας στον τομέα μεταφοράς, την υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο προσωπικό μας και τον στόλο οχημάτων μας, είμαστε ο πλέον αξιόπιστος συνεργάτης σας για οποιαδήποτε ανάγκη μεταφοράς και ανάκτησης από δυσπρόσιτα σημεία αυτοκινητών, μοτοσυκλετών, ελαφρών και βαρέων φορτηγών. Επίσης προσφέρουμε οδική βοήθεια σε όλη την Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Εύβοια, αλλά στην διαδρομή από και προς την Θεσσαλονίκη. Αν θες το αυτοκίνητό σου να αντέχει στον χρόνο και να είναι για πάντα σαν καινούριο, εμπιστέψου την F1 Power. Με εμπειρία 15 ετών και σε συνδυασμό με τον άρτιο εξοπλισμό μας, σας προσφέρουμε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής σε μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό επίπεδο και υπηρεσίες φανοποιίας. Επίσης, αναλαμβάνουμε εμείς την διεκπαιρέωση της αποζημίωσης από τις ασφαλιστικές εταιρείες. F1 Power. Σέρβις, επισκευές, απόλυτη ποιότητα. Κιζίκου 23, Νέα Ιωνία. 210-2798-409.
Η εταιρεία Fantasy Cleaning Service με εμπειρία 20 ετών είναι μια σύγχρονη εταιρεία παροχής υπηρεσιών και συντήρησης καθαρισμού. Έχοντας στη διάθεσή μας ειδικά επαγγελματικά υλικά και μηχανήματα, η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον χώρο των υπηρεσιών καθαρισμού με γνώμονα την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών, την άμεση εξυπηρέτηση, την επένδυση σε νέες τεχνολογίες για τη δημιουργία ενός ασφαλούς για εργασία περιβάλλοντος. Ακόμα διαθέτει ποιοτικές υπηρεσίες φύλαξης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με άριστη εποπτεία, εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μέσα ασφαλείας. Fantasy Cleaning Service. Εμπιστευτείτε μας και καθάρισατε. Στο Orpheus Audio Music Center εδώ και 12 χρόνια και με την εμπειρία 30 ετών της Orpheus Audio έχουμε ως σκοπό την απαράμιλη υποστήριξη και εξυπηρέτηση όλων εκείνων που αγαπούν τον ποιοτικό ήχο. Στο χώρο μας θα βρείτε μια μεγάλη γκάμα συστημάτων ήχου και εικόνας όπως ηχεία, ενισχυτές, pick-up προβολής και media players από τις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Σε όσους ενδιαφέρονται πραγματικά για τον καλό ήχο, έχουμε διαμορφώσει τα κατάλληλα demo room για να δοκιμάσουμε από κοντά όλα μας τα προϊόντα. Δεχόμαστε παραγγελίες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα με αποστολές πανελλαδικά. Ελαστικά σωτηρίου. Στον χώρο μας από το 1998 αναλαμβάνουμε την επισκευή της ζάντας ή του ελαστικού για αυτοκίνητα, μηχανές και ATV. Σε εμάς θα βρείτε μια τεράστια γκάμα από πιστοποιημένα καινούργια και μεταχειρισμένα ελαστικά και ζάντες των μεγαλύτερων εταιριών του χώρου. Κατόπιν συνεννόησης μπορούμε να παραλάβουμε το όχημά σας από τον χώρο σας. Λειτουργούμε όλο το 24ωρο με χονδρική και λιανική πώληση. Δεχόμαστε χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες με δυνατότητα πληρωμής σε άτοκες δόσεις. Πέτρου Ράλι 115 και Άγιος Ιωάννης Ρέντης 210-5611-250 και 210-5697-402. Μεγαλύτερο μηχανοκίνητο γεγονός στην Ελλάδα, 16-17 Απριλίου, στάδιο ειρήνης και φιλίας. Γιατί το μηχανοκίνητο είναι τρόπος ζωής. I had recently the opportunity to visit Achelous Valley and to see the advantages of this region, rich in beauty and cultural heritage. But also, I was witnessing the problem of the citizens, and I realized how much the structural funds can help the development of the region and to improve the life of the citizens. I have visited various projects such as restoration of the monastery Seltsu, which have been funded by the European Union, and I am very glad to hear that there is a final stage of delivery. The Achelous Valley is a wonderful region. It's a region with prospects and growth potential, especially in the alternative and religious tourism and the agricultural sector. And for our part, you can be sure that European Commission is doing and will do everything possible to support Greece and the regions to improve the life of the citizens. Ευχαριστώ πολύ. The Achelous Valley is an important historical, cultural, religious center with a pan-European light and shine. This cultural heritage is our duty to protect and convey it to future generations. The Achelous Valley is an area with the prospects for Greece and Europe. Between, rich in monuments and in cultural heritage that bind us to the past for inspiration for the present and for the future.
Monuments such as, for instance, the monastery of Selsu, of Megalocari, of Vragiana, of Mesopyrgos, historical bridges of Achelous, Roman of Kutsokamaras, the bridge of Manolis, Camara, of Mesopyrgos, the bridge Aulaki, and the legendary bridge Koraku, to be restored, are monuments of our global cultural heritage. The Committee of Culture of the European Parliament, of which I am a president, try to sensitize European citizens, and especially the young generation, about the value of cultural heritage and the integral connection to our everyday life. I want to remind that we have a very important new convention, the Convention of Council of Europe, named the Convention of Faro. Faro is the name of the Portuguese city in which is signed. And I invite all member states to sign, to approve this convention, because this convention for the first time says that we have the duty to cultural heritage the duty to protect and the right to know the cultural heritage. And so maybe that Achelous can be a Faro city, a Faro site. The archaeological sites of the valley of Achelous is there to remind us of the obligation to respect this heritage, but also an obligation for its exploitation. To protect our culture, our monuments, the environments is neither a luxury nor a financial burden. Is a need for an investment for a better world of tomorrow, to leave to our children and to new next generation. In Greece, especially also in those difficult times, it's very important not to forget about the value, the big value of wonderful natural heritage in the country. And the Achelous Valley, I think, is part of this great heritage. To protect the heritage, but also to protect the cultural development, to buy regional products is very important. I have been in the Quilada Achelous, and I saw how beautiful the villages are, how beautiful the landscape is. And I think that the European Union should do a lot of efforts to support the economic development of this region. It should be a lot of efforts to save the cultural heritage that is existing, a heritage that doesn't belong only to the country in Greece, but belongs to the whole of Europe. So I think the Quilada Achelous is an example how we could really have a rural development, and not only in the mega cities and the metropole areas. We have to have a balance in Europe between metropole areas and the rural areas. So I think that is a good message to spread all over Europe, support Quilada Achelous and other valleys of this quality. Η Κοιλάδα του Αχελλώου, εκεί που οι ομορφιές της φύσης συναντούν τις δυσκολίες της ζωής. Ανάμεσα από Ήπειρο και Θεσσαλία, τα βουνά και το υδάτινο στοιχείο εναλλάσσονται μεταξύ τους, δημιουργώντας απεριόριστους προορισμούς με κομβικό σημείο τον Αχελλώου, μια ξεχωριστή πινελιά με εντυπωσιακή θέα για τον επισκέπτη. Η πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά χάνεται στα βάθη των αιώνων με την ύπαρξη στην περιοχή αρκετών μνημείων. Η Μονή Μποτσιώτισσα στη Μεγαλόχαρη, από όπου ξεκίνησαν οι επαναστάσεις του 1854 για την απελευθέρωση της Ηπείρου. Τα πέτρινα γεωφύρια, μεταξύ αυτών και η θρηλυκή γέφυρα Κοράκου, το μεγαλύτερο μονότοξο γεωφύριο των Βαλκανίων, που γίνονται προσπάθειες για την ανακατασκευή του. Η Μονή Σέρτσου, τόπος ιερός και θάνατος. Αιώνια κυβωτός της θυσίας των Σουλιωτών. Το 1804, 300 γυναικόπαιδα έπεσαν στον γκρεμό δίπλα από τη Μονή. Ένα δεύτερο ζάλογο. Τραγικότερο και υπέρτερο ίσως. Εδώ η ομορφιά και οι δυσκολίες πάνε μαζί. Οι κάτοικοι εν αγωνίως προσπαθούν να επιβιώσουν. Ο Κώστας Κωσιβάκης, μαθητής στην Τρίτη Γυμνασίου, χρειάζεται 2,5 ώρες για να φτάσει στο κοντινότερο σχολείο. Πηγαίνω, κάνω γύρω στις 2,5 ώρες για να πάω και 2,5 να γυρίσω. Και δεν νομίζω ότι μπορώ να ανταγωνιστώ άλλα παιδιά που ζουν στις μεγαλοπόλεις, που έχουν φροντιστήρια, έχουν μεγαλύτερη άνεση και περισσότερο χρόνο για τον εαυτό τους.
Ο Νίκος Ουρανός και η Ευγενία με το γιο τους Κωστή, μετά τις πανεπιστημιακές σπουδές και τη ζωή στην Αθήνα, επέστρεψαν στην επαρχία για να γίνουν νέοι αγρότες. Καμιά βοήθεια από την πολιτεία, αλλά κατάφεραν να πάρουν διεθνή βραβεία για την ποιότητα του βιολογικού μελιού που παράγουν. Ο Γρηγόρης, ο Δημήτρης και ο Λάμπρος, η παρέα της Κοιλάδας, τραγουδούν τη χαρά της ζωής, την ομορφιά της φύσης, τον έρωτα, τον καημό του ξενιτεμένου. «Σαν πήρα ένα κατήφορο στην άκρη στο ποτάμι», λέει ο δημοτικός ποιητής. Ο Μιλτιάδης Γιαννούχος, κτηνοτρόφος, έχει 10 παιδιά να μεγαλώσει. Δύσκολη ζωή και τα προβλήματα πολλά. Υπάρχει άραγε μέλλον για αυτόν τον τόπο? Δρόμο δεν έχουμε, οικονομικό πρόβλημα έχουμε, νερό δεν υπάρχει. Οι ζωοτροφές είναι παντάκριβες. Τι είναι και όπου είναι καλό, καλά δεν είναι. Τα αποσκουτόπια μας το τέτοιο, μας φρουλώσει γι' αυτό τα αποσκουτόπια. Πολιτεία δεν βάλει χέρι να βοηθήσει κτηνοτρόφους, τελειώσαμε. Ας περνούν τις μέρες τους όμορφα και παραδοσιακά. Ο Μιλτιάδης επιμένει. Είμαστε ακριβώς στο χείλο του γκρίμου είμαστε. Και στον αχυλό δίπλα. Ας γίνει αυτό από μειονέκτημα πλεονέκτημα και οι φτωχές περιοχές του σήμερα πλούσιες του αύριο. Στην κοιλάδα του Αχελώου, τα αγέροχα βουνά και οι παραπόταμοι του Αχελώου σε προκαλούν για περιπέτεια. Η περιοχή, ντυμένη στα χρώματα της φύσης, παρέχει ένα απολαυστικό θέαμα και ευκαιρίες να γνωρίσει κανείς όμορφες διαδρομές, ζεστή φιλοξενία και ποιοτικά προϊόντα. Η κοιλάδα του Αχελώου είναι πάντα όμορφη, όποια στιγμή της ημέρας, όποια μέρα του χρόνου και αν αφήσεις το βλέμμα σου να αγκαλιάσει τα χρώματά της. Τα απομινάρια της τριλικής πετρογέφυρας Κοράκου, τα πέτρινα γιοφύρια του Πετροτού, του Αυλακίου, της Στέμπλας, του Μανώλη, τα αρχαία κάστρα στο Περδικάκι και τα Βρουβιανά προκαλούν το θαυμασμό του επισκέπτη. Το ίδιο και η Ιερά Μονή Σέλτσου στις Πηγές, το μοναστήρι της Παναγιάς Μποτσιώτισσα στη Μεγαλόχαρη, η Ιερά Μονή Μεταμόρφωση στα Βραγιανά. Η θρυλική μπάντα της Κοιλάδας με τους ερασιτέχνες μουσικούς Δημήτρη Κωνσταγιώργο στο βιολί και τους Γρηγόρη Παπαχρήστο και Λάμπρο Ζούμπο στο κλαρίνο μεταφέρει την δημοτική παράδοση στη νεότερη γενιά. Ο Γιώργος Μιμηγιάννης και η σύζυγός του Ευδοξία παλεύουν για μια καλύτερη ζωή. Είμαστε δύσκολα πολύ, είμαστε σε ορεινή περιοχή, τα χωριά μας είναι πολύ φτωχά και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Για αυτούς δεν υπάρχει ψυχαγωγία. Εμείς πάμε στα πράγματα, γυρνάμε στο σπίτι, να φτιάσουμε φαΐ, να ζυμώσουμε, να πλύνουμε, αυτά τα χωριά πια. Η Πέπη Ευθυμίου διατηρεί μικρό οικογενειακό σούπερ μάρκετ. Το καλοκαίρι είναι πολύ όμορφα στην περιοχή μας και έχει πάρα πολύ κόσμο. Ο Δημήτρης Κοφός σπουδάζει μαγειρική στη Θεσσαλονίκη και θέλει να μείνει στην περιοχή. Θέλουμε να έρθει κόσμος, να αναπτύξουμε την περιοχή, με τη βοήθεια βέβαια της πολιτείας, να μας στηρίξει και να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα για τον τόπο μας. Η Φωτεινή Δασκάλου προσπαθεί με το μικρό καφενείο στα κανάλια. Δεν έχουμε δρόμο. Δεν έχουμε νερό. Είμαστε εγκατηλειμμένοι από την πολιτεία τελείως. Ο Κώστας Ζάγκας είναι περήφανος για τη μονάδα του. Το τρικομείο μας εδώ δουλεύει, είναι η τρίτη χρονιά, πάμε στην τέταρτη χρονιά. Παράγουμε γραβιέρα και κεφαλοτήρι, λευκό τυρί, τσαγραφούτι, μυζήθρα ξηρή, μυζήθρα νοπή και βούτυρο. Είναι 100% ελληνικό το γάλα και τόπι προϊόν εδώ της περιοχής μας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλης Ψαθάς επισημαίνει. Η Ιερετή Περιφέρεια Υπήρου, η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, καθώς και οι όμορες περιφέρειες, σε συνεργασία από κοινού, προσπαθούμε να καταρτήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας ένα τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα αγροτουριστικής ανάπτυξης. Για τους κατοίκους και ιδιαίτερα για τους νέους, το δικό τους νησί είναι ο Αχελώος. Το δικό μας νησί είναι ο Αχελώος. Το δικό μας νησί είναι ο Αχελώος. Thank you.
Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε για μία ακόμα φορά. Θα είμαστε κοντά σας την επόμενη εβδομάδα από το Στρασβούργο. Να είστε καλά. Γεια σας. Σκασμένες φτέρνες, κάλλη, ξηρά και αφυδατωμένα πόδια. Η λύση είναι στα πόδια σας. Εουμποσουρία 10% Foot Cream. Μειώνει και εμποδίζει το σχηματισμό των γκάλων. Αναδομεί, αναζωογονεί, ενυδατώνει και ανακουφίζει τα ταλαιπωρημένα πόδια. Για πόδια υγιή και τέλεια, με βελούδινη υφή, Εουμποσουρία 10% Foot Cream. For me and my family, every single morning hides a secret. Super Breakfast combination of cereals and superfoods provides us all the nutrients and the blast of energy we need to deal with everyday life. Energy for an explosive start. It's our secret. Eubos Feminine. Ιδιαίτερα απαλό υγρό για τον καθημερινό καθαρισμό και περιποίηση της ευαίσθητης περιοχής της γυναίκας. Αναζωογονεί, ενυδατώνει, ανακουφίζει. Το Eubos Feminine προστατεύει την ευαίσθητη περιοχή με φυσικά ευεργετικά συστατικά και αποσμητική δράση. Eubos Feminine. Φροντίδα υγείας και ομορφιάς. Ενημερωθείτε από το φαρμακοποιό σας με την εγγύηση της Pharmex. Το ιδιαίτερο. Με μεράκι και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, πιστοί στις παραδόσεις μας, παρασκευάζουμε δίσκους μνημοσύνων σε διάφορα μεγέθη με τα καλύτερα αγνά υλικά, τηρώντας πάντα τους πιο αυστηρούς κανόνες υγιεινής. Παράλληλα, σας παρέχουμε όλα όσα χρειάζονται για την αναγγελία του μνημοσύνου, τον στολισμό και το σέρβις για τους συγγενείς και όλους τους παραβρισκόμενους. Η γκάμα των στολισμών μας είναι αστήρευτη, αλλά η επιλογή γίνεται πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Αιώλου 11 Βύρωνας. 210-7666-986 www.topavlaidietero.com.